Με το φακό του Καλύμνος Νιούς επισκεφθήκαμε το Μητροπολιτικό Μέγαρο. Μόλις μπεις μέσα, ακριβώς αριστερά υπάρχει μια εξαιρετικά όμορφη εκκλησία, είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Ζητήσαμε λοιπόν από τον πατέρα Αμφιλόχιο να μας μιλήσει λίγο για αυτή την εκκλησία. Να σας πω δύο λόγια για την ιστορία τους, τη ιστορία της εκκλησίας. Χτίστηκε από τον μακαριστό Ισίδρο, ναι, τον πρώην Μητροπολίτη Καλύμνου. Εκείνος είχε φέρει την εικόνα της Παναγίας, η επωνόματι της Παναγίας των Βλαχερνών. Είχε φέρει από την πόλη την εικόνα της Παναγίας, που είναι η Εφαίστειος εικόνα. Mm-hmm. Και εδώ γινόταν όλες οι ακολουθίες του ορφανοτροφείου, από τις γερόντισες, τις αδελφές. Πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Ναι. Και εδώ γινόταν όλοι οι γάμοι των κοριτσιών, όταν ήταν να φύγουν το ορφανοτροφείο. Όταν οι κόρες παντρευόταν και έπρεπε να φύγουν, εδώ γινόταν ο γάμος τους. Και τώρα συνεχίζονται να γίνονται οι ακολουθίες στους χαιρετισμούς, γιορτάζει 2 Ιουλίου και όλες τις μεγάλες ημέρες εδώ γίνονται οι ακολουθίες. Μια μικρή πανέμορφη εκκλησία. Ναι, για την ιστορία. Πείτε, εδώ, όπως βλέπετε, το προσκυνητάρι, ναι, και το τέμπλο είναι υπαρμένο από το. Είναι το τέμπλο του Ιερού της Αναστάσεως. Όταν μάλιστα άλλαξε το τέμπλο, ναι, και έγινε μαρμάρινο, το παλιό το τέμπλο μεταφέρθηκε και είναι αυτό. Μεταφέρθηκε και είναι αυτό. Ναι, αξιοποιείται. Και είναι πολύ ωραίο. Και είναι πολύ κατανοητικό. Ακριβώς, ακριβώς. Συγκεντρωτικό. Ωραίες αγιογραφίες. Ναι, 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 ναι. Έχει πολύ ωραίες. Οι ακόσμοι του ναού είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, τις αγιογραφίες ποιος τις έκανε? Ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να ήταν, ναι, επί Τρίγκα ο γνωστός. Εκείνος. Συγκεντρώνει κόσμο, πατέρα Αμφιλόχιο. Πώς γίνεται. Έρχεται ακόμη και στην εορτή. Στις 2 Ιουλίου έρχεται πολλοί κόσμος. Το Εσπέρας που γίνεται Εσπερινός. Εδώ η αυλή μας είναι γεμάτη, μέσα ο ναός. Και την άλλη μέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε και εσείς καλά.